Αγαπητές τηλεθεατές, γεια σας. Η πολιτική των ημερών, όπως βλέπετε, έχει ακόμα εκκρεμότητες που πρέπει να ρυθμιστούν, να θεραπευθεί ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός, ο κύριος Σαμαράς, από την περιπέτεια με το μάτι του, ο υπουργός οικονομίας, οικονομικών, το ίδιο και αυτός, πρέπει να συνέλθει από το σοκ που έχει περάσει της υγείας του. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι και αυτούν θα είναι περαστικά. Είναι γεγονός ότι υπάρχει μία βαβούρα γύρω από τα κυβερνητικά στελέχη και δεν είναι μόνο αυτό. Πρέπει να ορκιστεί και η Βουλή. Πρέπει να ορκιστεί ο Υπουργός Οικονομίας. Χίλια δύο πράγματα. Αλλά εμείς σαν τηλεοπτικός σταθμός και εγώ προσωπικά δημοσιογραφικά προσπαθούσα να εκμεύσω από όλους τους συνεντευξιαζόμενους υποψήφιους ή βουλευτές όλων αυτών των ημερών και της προηγούμενης αναμέτρησης και της τελευταίας όπως έχει διαμορφωθεί, προσπαθούσα να εκμεύσω, αγαπητοί τηλεθεατές, θέματα και υποσχέσεις γύρω από τα αγροτικά θέματα. Δεν έχουν καταλάβει, μου φαίνεται, πάρα πολλοί θύνοντες άνθρωποι, δεν ξέρω σε ποιο επίπεδο θα σταθούμε ή όχι, αλλά πάντως το αγροτικό θέμα για μας, για μένα προσωπικά σαν δημοσιογράφος, είναι το πρώτιστο. Εάν η αγροτιά δεν πάρει μπρος, αν η αγροτιά δεν της μείνουν 5 ευρώ στη τσέπη καθαρά, δεν θα δούμε προκοπή, γιατί είναι το πρωτογενές, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι μας δίνουν και τρώμε, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα μας εξασφαλίσουν να μην πεινάσουμε ό,τι και να συμβεί, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα ξοδέψουν αυτά τα λίγα ευρώ που θα τους μείνουν από την παραγωγή τους, θα τους μείνουν κάποια ευρώ και αυτά κατευθείαν θα πάνε στην αγορά. Γιατί άλλος θα πάρει τα παπούτσια του, θα πάρει το κουστούμι του, θα πάρει τα βιβλία του, θα πάρει, ξέρω εγώ, ό,τι θέλει, ό,τι θέλει. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, οι αγρότες θα πρέπει να βοηθηθούν αποτελεσματικά, όχι με λόγια. Εμείς και εγώ προσωπικά στις συνεντεύξεις μου δεν πήρα ναι μεν υποσχέσεις, ναι θα γίνουμε, θα κάνουμε, θα ράνουμε, αλλά οριστικές καταστάσεις βέβαια κανένας δεν μπορούσε να δώσει, γιατί εδώ εκκρεμούν άλλες υποθέσεις με Τρόικα, με Ευρωπαίους, με Δουνουτού και όλα αυτά τα σχετικά. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί τηλεθεατές, θεώρησα σαν υποχρέωσή μου έναντι ημών, εσάς δηλαδή, να καλέσω έναν γνωστό στην αγροτική οικογένεια, πάρα πολύ γνωστό αγωνιστή και ο οποίος διευθύνει με τον τρόπο του μία από τις καλύτερες μονάδες αγροτικού συνεταιρισμού και ο οποίος μπορεί να μας δώσει, ας το πούμε, πιο σαφείς απαντήσεις στα ερωτήματά μας ή να μας δώσει ο ίδιος μια εικόνα πιο ξεκάθαρη το τι γίνεται με την αγροτιά. Και δεν είναι άλλος από τον γνωστό σε όλους μας, τον κύριο Σπύρο Παπαδάκο. Ο κύριος Σπύρος Παπαδάκος είχε την καλοσύνη να δεχθεί την πρόσκλησή μας και να είναι εδώ σήμερα, εδώ, σε αυτή την εκπομπή κοντά μας και να τον καλωσορίσουμε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Κύριε Παπαδάκο, κύριε Πρόεδρε του Λακωνία, του συνεταιρισμού Λακωνία, Αμικλών, θέλω να πιστεύω ότι έχετε πλήρη γνώση, πλήρη επίγνωση όλων των θεμάτων των αγροτικών που εκκρεμούν είτε που έχουν εξελιχθεί, πώς έχουν εξελιχθεί. Είναι ευχαριστημένοι οι αγρότες με τα σημερινά δεδομένα? Όχι βέβαια. Το όχι βέβαια το θεωρείτε δεδομένο δηλαδή? Δεδομένο το θεωρώ. Όχι βέβαια, γιατί έχουν συμβεί κοσμοϊστορικές αλλαγές στα αγροτικά θέματα τα τελευταία χρόνια, τα οποία κατά σύμπτωση είναι όλες εις βάρος των αγροτών.
τη μόνη θετική εξέλιξη που παραμένει ακόμη, αλλά δεν ξέρω για πόσο, και αν θέλετε συνέχεια να το συζητήσουμε, είναι το θέμα των επιδοτήσεων. Γιατί εάν αφαιρέσουμε από την αγροτική παραγωγή την επιδότηση, αυτή έχει καταραγωθεί τελείως, γιατί η αγοραστική αξία των προϊόντων και των πορτοκαλιών στην περιοχή μας και του λαδιού. Και είναι γενικά των αγροτικών προϊόντων. Βέβαια, αλλά σε αυτά γιατί μέσα στα αγροτικά προϊόντα είναι και τα κρέατα, είναι και βέβαια, οι φτηνοτρόφοι, είναι και οι αλλιείς. Συμφωνώ. Είναι όλη η οικογένεια αυτή. Απλά σε αυτά που εμείς διαχειριζόμαστε, εάν τα αφαιρέσουμε τις κοινοτικές ενισχύσεις, πλέον δεν υπάρχει εισόδημα, δεν υπάρχει τίποτα. Εκεί όμως υπάρχει μια αρνητική άποψη κάποιων. Λέει, ξέρεις, με τις επιδοτήσεις, τις οποίες μάλιστα τις αποδέσμευσαν έναντι της παραγωγής και παίρνει ο άλλος, γιατί έχει 50 δέντρα ή έχει 500 ή 1000, δεν ξέρω τι, και παίρνει ένα ποσό ένα δέντρο, κάνει δεν κάνει καρπούς. Οπότε τι έγινε, συν το χρόνο ο καθένας από αυτούς που είχε αγροτική έκταση και που καλλιεργούσε με τεπιμονής και με επιμέλεια αφέθη στην τύχη και σου λέει, έτσι κι αλλιώς είτε δουλέψω είτε δεν δουλέψω, εγώ θα πάρω 1000 ευρώ, 10.000 ευρώ, 20, δεν έχει σημασία πόσα. Και μείναμε πίσω που αυτή τη στιγμή λέμε ότι το πρωτογενές προϊόν είναι ελάχιστο. Είναι σε αρνητική φάση. Yeah. Όταν λέμε ότι το 60% των αγροτικών προϊόντων τα εισάγουμε, είναι απαράδεκτη κατάσταση. Σε μια κατεξοχήν αγροτική χώρα, όπως είναι η Ελλάδα. Γι' αυτό είπα, κύριε Φελούρη, ότι πριν μερικά χρόνια έχουν γίνει τέτοια λάθη, τα οποία αυτή τη στιγμή τα πληρώνει ο Έλληνας αγρότης. Και εγώ θα σας παρακαλούσα, αν έχετε δυνατότητα, σε άλλη εκπομπή προφανώς, και σήμερα, αν έχετε δυνατότητα από το αρχείο σας, να βγάλετε βίντεο από τις κοινωνιτοποιήσεις που κάναμε, που προεξήχε το Λαγκωνία, και ποια ήταν τα αιτήματά μας τότε. Είναι πολύ επίκαιρο το θέμα. Λέγαμε όχι στην αποδέσμευση των επιδοτήσεων. Αυτό το θυμάμαι πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά, γιατί είχατε και αντιπάλους, θεσμικούς παράγοντες που έλκουν την καταγωγή τους από την Λαγκωνία. Δεν θέλει να μην μπούμε σε ονόματα. Όχι, δεν λέω ονόματα. Είναι γεγονός όμως ότι μπορούσα να τα πω. Είχαμε πολιτικούς παράγοντες και θεσμικούς παράγοντες του κλάδου μας απέναντί μας, και εμείς τι λέγαμε, και με όλους τους τόνους και στους δρόμους, τα τρακτέρ επάνω, και εσείς καλύπτατε τα γεγονότα τότε. Βεβαίως. Όχι στην αποδέσμευση των επιδοτήσεων. Θα έχει σαν συνέπεια τη συρρήκνωση του προϊόντος, την αδικία μεταξύ των παραγωγών, ποιος παίρνει τι και πώς θα παίρνει. Που συμπτωματικά πριν από 2 χρόνια έτυχε εκείνη τη χρονιά να μην έχει παραγωγή αρκετή, άρα συνεχίζει μέχρι σήμερα να παίρνει μηδαμινά. Είχε εξαγωγικούς προσανατολισμούς και δεν έπαιρνε επιδοτήσεις χυμοποίησης και διάφορα άλλα κολλήματα. Και ερχόμαστε σήμερα, αυτό που λέγαμε εμείς δυστυχώς και καταγγέλαμε τότε, λέω δυστυχώς να δικαιωνόμαστε. Και απορώ πώς αυτοί οι αρμόδιοι δεν τα έβλεπαν όπως τα βλέπαμε εμείς, ότι εκεί θα καταλήξει η υπόθεση αυτή. Είχατε κληθεί όμως κατ' επανάληψη σε συσκέψεις. Κατ' επανάληψη, πάντα η γνώμη μας θεωρούσαμε ότι ακούγεται, και τουλάχιστον αυτό μας διαβεβαιώνανε, και την τελική απόφαση για να πλήρει των επιδοτήσεων την πήρε ο κύριος Χατζηγάκης, επικυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας, το τελευταίο βράδυ, την τελευταία ώρα που είχε δικαίωμα. Ενώ μας διαβεβαίωνε και αυτός και άλλοι αρμόδιοι υπερσύγκοι παράγοντες. Τι όφελος είχαν αυτοί? Πιστεύω το όφελος ήταν ότι επειδή ξέρανε ότι το κράτος ήταν δύσκολο να έχει τους ελεκτικούς εκείνους μηχανισμούς, τέλος πάντων μια λειτουργία υποτυπώδες κρατική, γιατί υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια αυτή η λειτουργία, και μάλιστα προέβαλαν σαν επιχειρήματα ότι γίνονται ατασταλίες μεταξύ των αγροτών. Και εγώ σας κάνω το εξής ερώτημα. Να θεωρήσω δεδομένο ότι γινόντουσαν, χωρίς να μπορώ να το επιβεβαιώσω. Όταν οι ίδιοι αγρότες ήταν ευχαριστημένοι, δηλαδή είχαν την πίτα και στη μοίρασά ήταν ευχαριστημένοι, εσάς θα σας πείραζε να πάμε σε μια άλλη μοίρασά της πίτας που είναι όλοι δυσαρεστημένοι? Εν διάθετη περιπτώσει, αυτό ήταν αστείο το επιχείρημα. Οδήγησαν τη χώρα, γιατί την έχουν οδηγήσει
και σε, άλλες, και σε άλλα προϊόντα. Σαφώς. Στην πύρη αποδέσμευση. Ήρθε στη συνέχεια και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το επικρότησε, γιατί και αυτή έβλεπε τις αδυναμίες των κρατών. Και σήμερα λοιπόν. Ένας είναι η περιβόητη ΚΑΠ, έτσι. Ναι, η ΙΚΙΑ, η ΚΑΠ, η κοινή αγροτική πολιτική. Λοιπόν, και ερχόμαστε σήμερα στη δυστάρεστο θέση, να σας πω, να εισάγουν αγροτικά προϊόντα από τρίτες χώρες, μη ευρωπαϊκές, αφρικανικές, να δίδουν επιδοτήσεις, κύριε Πελούρη, εκεί. Να δίδουν επιδοτήσεις. Η Ευρώπη να πληρώνει τους εκεί για να εισάγουν εδώ πέρα προϊόντα. Γιατί δήθεν υπάρχει ανεπάρκεια προϊόντων. Και, να μην, και τα ελληνικά προϊόντα και όπως άλλων χωρών παραδείγματος χάρη να μην έχουν θέσεις στις αγορές, να είναι κακής ποιότητας γιατί έχουν εγκαταληφθεί, γιατί προκειμένου ο άλλος αφού παίρνει την επιδότηση γιατί να καλλιεργήσει για ψίχουλα, γιατί αν αφαιρέσουμε την επιδότηση από την εμπορική αξία είναι λίγα τα χρήματα. Βέβαια. Λοιπόν και το βλέπουμε άλλωστε και το χειμώνα το είδαμε και τώρα με τα βαλέτζια στη σκάλα το βλέπουμε, η εμπορική αξία είναι μικρή. Τρία λεπτά λέει. Ναι, θα σας θυμίσω και κάτι άλλο. Ένα από τα επιχειρήματά μας εμάς δεν ήταν μόνο η επιδότηση. Ήταν ότι αυτή η τιμή μαζί με την επιδότηση που δίδεται το ανακυλό λειτουργούσε σαν τιμή ασφαλείας στο εμπορικό κομμάτι, στο κομμάτι εκείνο που ο έμπορος, ο εξαγωγέας θα ερχόταν στο χτήμα του άλλου να αγοράσει πορτοκάλια. Και ο παραγωγός θα του έλεγε, αφού στο χυμό τα πάω με 15 λεπτά, γιατί να στα δώσω σε ένα με 10. Έπρεπε να βάλει τουλάχιστον και ένα λεπτό παραπάνω. Αυτή τη στιγμή έχει χαθεί λοιπόν αυτή η ισορροπία, έχει χαθεί αυτή η τιμή ασφαλείας και έχουμε φαινόμενα στην περιοχή Σκάλασσα και στην περιοχή και τη δική μας. Και μόνο. Σπάρτη, αγοραστήκαν και αγοράζονται πορτοκάλια μέχρι και 4 λεπτά. Ναι. Στο εξευτελέστατο σημείο αγοράς. Ούτε το κόστος για να κατεβάσεις τον καρπό με τα γέρια σου. Έτσι, λοιπόν. Ναι. Όλα αυτά λοιπόν δεν μπορεί εμείς οι αγρότες να τα λέμε και αυτοί να μας παριστάνουν ότι εμείς δεν το ξέρουμε ή το ξέρουν οι αρμόδιοι, το ξέραν άλλα, άρα συνειδητά οδηγήσαν τη γεωργία σε κάποια μονοπάτια. Δηλαδή πουλήσανε τη γεωργία. Εγώ πιστεύω ότι ναι, ότι πουλήσανε τη γεωργία. Δεν μπορεί